Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, καινούριο επεισοδιάκι σήμερα, ένα επεισόδιο που είχα σκεφτεί καιρό πριν να κάνω, αλλά το αμελούσα γιατί έλεγα δεν είναι τόσο πολύ console related, ήταν δηλαδή και είναι αφοσιωμένο σε PC gaming. Παρ' όλα αυτά το πρώτο τελευταίο επεισόδιο που ήταν η επίσκεψη στο Φώτη και στο απίστευτο man cave του στο RetroComputer.gr που ήταν την επεισοδιάρα το room tour, όσοι δεν το είδατε εννοείται τρέξτε να το δείτε παιδιά. Είναι η πρώτη προσπάθεια ανάδειξη αυτού του φοβερού room tour στην Ελλάδα, αυτού του δωματίου. Στο Φώτη ήταν κάποια big box edition, έτσι τα λέγαμε τότε. Τα μεγάλα, τα PC games κυκλοφορούσαν σε αυτές τις μεγάλες οργόδη hardness, πολύ εντυπωσιακές συσκευασίες που πολλές φορές είχαν μέσα και δωράκια. Δηλαδή δεν υπήρχε απλά μέσα ένα παιχνίδι και ένα manual. Υπήρχε πολύ φανταζέ πράγματα, μαρκετινίστικα μέχρι και μπλούζες. Αυτή εδώ η μπλούζα την έχω από τότε. Τότε μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, τώρα μου κάνει μια χαρά να το πω την αλήθεια. Ήταν ας πούμε από το Duke Extreme, από μια μεγάλη συλλογή του Duke και μια το PC. Θέλω λοιπόν να πω ότι είχα στο μυαλό μου να κάνω αυτό το επεισόδιο, αλλά πλέον το αποφάσισα και θέλω να σας δείξω δηλαδή τη συλλογή μου από Big Box PC Video Games που έχω από τότε παρακαλώ. Δεν έχει αγοραστεί έκτοτε τίποτε, την έβγαλα απόφυα από το ράφι μου ψηλά που μου είχε γράψει κάποιος σε κάποια σχόλια. Θα θέλουμε κάποια στιγμή να δούμε Νικόλα τα μεγάλα PC games που έχει εκεί. Τα λούλα είχε πάει το μάτι σας και τα λοιπά που αλλού θα πήγαινε. Οπότε σήμερα είπα να κάνω αυτό το επεισόδιο και αφού σας δείξω και αυτά τα παιχνίδια που έχω τα big box, είπα να σας δείξω και κάποια σε μετέπειτα cases που συνέχισε να βγαίνει η παραγωγή των video games στα PC, που γίνανε DVD cases πιο μικρά. Έχω κάποια, όλα αυτά κρατημένα λοιπόν από τότε. Θα χαρώ πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας, να τα ανοίξουμε ένα-ένα, να δούμε μέσα παρέα πώς ήτανε. Και αυτό ας πούμε που θέλω να σας μείνει από αυτό το επεισόδιο και ειδικότερα στους νεότερους που με τυχόν με παρακολουθείτε, είναι ότι κάποτε παιδιά το gaming industry ήταν πολύ διαφορετικό. Δηλαδή δεν κόλλωνε να δώσει πράγματα σε αυτόν που έσκαγε λεφτά για πάρτι, δηλαδή στους καταναλωτές. Φτιάχνανε αυτά τα κουτιά, τα ωραία που βλέπετε. Είχαν μέσα όλα αυτά που προείπα και πριν και γενικά ήταν ένα ωραίο pack που σε πόρωνε να το αγοράσεις. Έχω δηλαδή στο μυαλό μου κι άλλα pack ας πούμε που θυμάμαι με κορυφαία παιχνίδια που εντάξει δεν μπορούσα να τα έχω όλα. Γιατί μια παρένθεση, μην ξεχνάτε ότι αυτά τα παιχνίδια τα έχω πάρει όλα στο Λύκειο και λίγο μετά το Λύκειο. Οι τιμές τους, όσοι ετοιμάστε, ξεκινάγανε από 10 και μέχρι και 18.000 δραχμές μπορούσαν να φτάσουν. Οπότε το ότι έχω σχεδόν 20 Big Box Games που τα έχω από το 98 μέχρι το 2001 που ήμουν Λύκειο, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα που δεν είχα δικιά μου δουλειά. Γιατί όλα αυτά, να ξέρετε, είναι η κλασική στέρηση χαρτζηλικού στο σχολείο που αντί να φάμε την πίτσα την τηλεόπτρια, τα κρατάγαμε για να κάνουμε περιοδικά video games και PC games. Εγώ λοιπόν, για να κάνω και έναν πιο μικρό πρόλογο πώς βρέθηκα με όλα αυτά, να πω ότι με PC games, εγώ το PC μου το πρώτο μου ήταν το 1998 με τα Windows 98. Εννοείται είχα εμπειρία πιο πριν από το 1989 που σας είχα πει, από ένα φίλο μου που είχε έναν Amstrad CP6128. Και γενικά εκείνος είχε πάρει και έναν Sire, θυμάμαι το 1995, ένα πρώτο PC με Windows 95. Οπότε πάντα ήμουν στη φάση να παίζω κάποια παιχνιδάκια. Κάποια τα βλέπα και στο θειό μου, δηλαδή τα Red Alert, τα πρώτα που είναι το 95 παιδιά, τα είχα παίξει ας πούμε στον θειό μου σε κόπιες βέβαια, από τότε υπήρχε πάρα πολύ κόπια στα PC Games. Οπότε όλα αυτά είναι από εμένα, από εκείνη την εποχή, πολύ γουστάρω που τα έχω σωσμένα, που δεν τα έδωσα αυτά, δεν τα άχασα. Και είπαμε θα δείξω και μόνος μετά όλη αυτή τη συλλογή εδώ. Ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο. Εγώ θα βγάλω πολύ αγάπη από αυτά που θα σας δείξω, πολύ μεράκι, πολύ ανάμνηση. Ελπίζω να γουστάρετε και εσείς. Μην ξεχάσετε να βάλετε subscribe το button τώρα που σκάει από κάτω για να υποστηρίξετε το κανάλι. Και σύντομα το κανάλι φτάνει τους 2.000 συνδρομητές. Θέλω ακόμα περίπου 100 συνδρομητές για να φτάσουμε αυτό. Όσοι με παρακολουθείτε παιδιά και δεν βάλετε ένα subscribe, το έχουμε πει, είναι δωρεάν, κάντε το, έτσι δίνετε την ικανοποίηση ότι θέλετε να βγουν και άλλα βίντεο από έναν creator που γουστάρετε, που συμπαθείτε, π.χ. Μην κολλάτε να ρίξετε ένα subscribe, ρίξτε το γιατί ξέρω ότι πολλοί με παρακολουθούν και το αμελούν. Λοιπόν, ένα ωραίο επεισόδιο, Big Box PC Games και φύγαμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, και ξεκινάμε παιδιά με ένα παιχνίδι που ήταν η αρχή
μιας πολύ μεγάλης οικογένειας παιχνιδιών, τα Real Time Strategy, Command & Conquer της Westwood Studios. Πραγματικά με όλα αυτά τα παιχνίδια εγώ προσωπικά έχω κάψει πάρα πολλές ώρες έφηβος και ενήλικος, έτσι. Έχουμε κάνει κάτι LAN party με generals κουβαλώντας τα PC στο σπίτι, ας πούμε, του κουμπάρου μου, 4 PC. Και εγώ μάθα να πούμε το generals και με άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί θα έχω πάρα πολλά να πω από την PC gaming era εποχή μου, πάμε να το δούμε λίγο γρήγορα. Αυτό είναι μια πλούσια έκδοση, η οποία μέσα απελαμβάνει το Dune το 2, ένα CD και ένα το κλασικό, το μεγάλο, το poster, το οποίο τώρα που το θυμήθηκα, αυτό το poster, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει για να το βάλω και στο game room μέσα με τα Sega. Δεν σας το έδειξα από πίσω. Κοιτάξτε τα FMV βίντεο εκείνης εποχής και το Dune μετά. Εντάξει, ήταν πολύ πρωτοπόρα όλα αυτά τα παιχνίδια τότε. Υπήρχε πολύ creativity δηλαδή στους δημιουργούς. Εδώ νομίζω από κάτω δεν έχει κάτι. Εδώ. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά μικρή κρύβαμε από κάτω πράγματα. Όχι, εντάξει, δεν είχα κρύψει κάτι εδώ. Λοιπόν, όλα τα packings είναι τα original, δεν έχω αλλάξει κάτι, δηλαδή έτσι ήτανε. Και, κοιτάξτε, π.χ. εδώ βλέπετε το manual, χορταστικά manuals τότε, το παιχνίδι, η μουσική, The Music of Command & Conquer, το παιχνίδι, διπλό κιόλας. Και το Dune. Κλασικά τα registration cards μέσα. Loading instructions. Το manual του Dune 2. Και τέλος το πολύ ωραίο poster. Που δεν το είχα ανοίξει ποτέ. Είναι δηλαδή ατσαλάκωτο. Να το έχω ανοίξει, παιδιά, άλλη μία φορά. Άντε δύο. Πως τα Ηράκλα. Τώρα τη βάζω στο έτσι. Τι να πρωτοθυμηθώ με αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολλές οι μνήμες, πολλές οι ώρες. Πάμε στο επόμενο. Περνάμε σε άλλο ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, Real Time Strategy, το οποίο ήταν και αυτό ένας αρχηγός από τα πρώτα δηλαδή που λανσαρίστηκαν, πάλι της Westwood Studios, συνεργασία με Virgin Interactive, ένα παιχνίδι το οποίο είχε καθυλώσει πάρα πολλούς από εμάς εκείνη την εποχή, 1996. Και ήταν επίσης και ένα παιχνίδι που είχε βγει και στο Saturn και στο PlayStation. Με το Saturn νομίζω με μια επιφύλαξη ότι είχε βγει, αλλά πρέπει να ήταν και εκεί πορταρισμένο. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο ήταν έτσι μια διαστραμμένη ιστορία, δηλαδή ότι ο Χίτλερ δεν ήταν αυτός που έκανε τον πόλεμο, τον παγκόσμιο, αλλά ο Στάλιν μαζί με το σοβιετικό του στρατό, οπότε αλλάζει το ρου της ιστορίας και αντιμετωπίζουμε πλέον μια νέα διαφορετική απειλή, ένα what if, να το πούμε έτσι. Πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται εδώ μέσα. Χα, καλά, εντάξει, κλασικά. Ναι, αυτό, παιδιά, εγώ πιο παλιά είχα και την κανονική έκδοση του Command & Conquer, όχι το Commemorative Edition που σας έδειξα πριν. Απλά είχα χάσει το κουτί του και τα είχα βάλει εδώ μικρός μέσα. Οπότε αυτά είναι από ένα big box που μου λείπει. Καλά, το είχα ξεχάσει τελείως, να πούμε. Να σας πω για την αλήθεια μου ότι αυτά τα κουτιά τα ανοίγω μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε εδώ, booklet. Κοιτάξτε εδώ, έτσι. Κοιτάξτε εδώ καλύτερα, ελληνικό. Πολύ μπροστά για την εποχή αυτό. Έτσι. Πού το αλλού τα βλέπατε αυτά. Και δυστυχώς, ας πούμε, η Sega που πουλάγε πάρα πολύ στην Ελλάδα δεν μας είχε βάλει ποτέ ελληνικές οδηγίες. Εδώ η Microsoft έβαλε τώρα ελληνικά στο Xbox. Και όμως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εισαγωγείς βάζανε ελληνικά στα Big Box Editions. Red Alert 2. Οπα. Και αυτό κλασικά με δύο CD. Άμα τα ανοίξουμε. Προσοχή. Δύο σφαίρες, μία σφαίρα, δηλαδή CD 1, CD 2. Τα Night Vision, τα κλασικά. Εντάξει, παιχνίδι θρύλος. Και πάμε στο επόμενο.
Άλλη μια παιχνιδάρα, StarCraft, Blizzard, διαφορετικό στούντιο, όπως βλέπετε ελληνική μετάφραση και εδώ. Ένα παιχνίδι που και αυτό έδωσε τη δικιά του υπογραφή στο τζίντερ των real-time strategies. Βέβαια εδώ είναι ελαφρύ, ποιος ξέρει, μάλλον κάτι μπορεί να μην τα έχω όλα μέσα. Ναι, κάπου έχω το παιχνίδι. Κάπου είναι το παιχνίδι τώρα. Κοιτάξτε όμως εδώ τι είχε, τι έχω κρατήσει. Αφίσα είναι, για να δω. Όχι, δεν είναι αφίσα. Εδώ το Tech Tree βλέπουμε. Πρώτος, Teran, Zerg. Units και Buildings, Tech Tree. Τώρα σκάλωσα, πού να έχω το παιχνίδι άραγε. Και εδώ ελληνικό guide κιόλας. Ωραίες εποχές, παιδιά, τα διαβάζαμε αυτά, τα ξεφτιλίζαμε έτσι. Τώρα σκάλωσα, πού να το έχω το CD. Ευκαιρία, πάλι καλά που τα άνοιξα, να κάτσω να ψαχτώ. Πάμε να δούμε το επόμενο. Φεύγουμε από τα real time strategy και τώρα πηγαίνουμε σε ένα άλλο αγαπημένο μου πάρα πολύ είδος video game. Αυτό των first person shooters. Παιδιά, με τον Duke Nukem εγώ είχα μεγάλη ψύχωση μικρός. Μικρός, έφηβος δηλαδή τότε. Τον ζωγράφιζα παντού, σε βιβλία, σε τετράδια, στους τοίχους, στο σπίτι μου, όπου θέλετε, you name it. Επίσης ήταν και το πρώτο παιχνίδι που είχα πάρει για το PlayStation 1, όταν αγόρασα το PlayStation 1 το 1999, λίγο καθυστερημένα. Τότε είχα πάρει το Duke Nukem, που ήταν η έκδοση από το PC σε PlayStation port. Αυτό εδώ έχει μέσα όλα αυτά που βλέπετε, που βέβαια τα είχα πιο πριν κάποια, αλλά επειδή τότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το χρυσό το layout, δεν αντιστάθηκα και αγόρασα και αυτή την έκδοση. Εδώ επίσης είναι και το παιχνίδι που πρακτικά αυτό υπάρχει και στο Game Boy. Στο Game Boy το Color, αν θυμάμαι καλά, το Duke Nukem. Εδώ βλέπουμε τα άλλα, τα expansions, δηλαδή τότε βγαίνανε πάρα πολλά expansions σε εκείνα τα παιχνίδια. Ήταν εξάλλου πάρα πολύ εύκολο, πέρανε απλά τον ίδιο κώδικα, τα ίδια σκηνικά, τα αλλάζανε λίγο και φτιάχνανε πολύ εύκολα ένα expansion. Για να το δούμε έτσι λίγο μέσα. Πόβο, πόσα χρόνια έχω να τα ανοίξω, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Σας λέει τι περιλαμβάνει. Ήδη και χοντρό μάνιουαλ εδώ μέσα. Ένα, δύο, τρία. Όλα μέσα, ξέρω εγώ, ας πούμε. Και εννοείται τα registration cards εδώ. Αχρησιμοποιητά, ξέρω εγώ. Και πάρα πολύ όμορφο game guide. Tips and tactics βλέπετε. Όλα σε ένα. Maps, layouts, μυστικά περάσματα για τα levels. Πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα ήταν γενικά, όσοι με παρακολουθείτε και το έχετε καταλάβει ας πούμε, τυχόν είναι ότι εγώ έδινα πάρα πολύ προσοχή σε όλα μου τα πράγματα και τα πρόσεχα και αυτό είναι και ένας λόγος που έχω διατηρήσει όλα μου τα πράγματα, είτε παιχνίδια είτε video games από μικρός, πολύ λίγα πράγματα φύγαν από τη συλλογή μου και ό,τι έφυγε εννοείται ότι ξανααποκτήθηκε ας πούμε για λόγους ξεκάθαρα νοσταλγίας κτλ. Οπότε πάντα δεν κακό μεταχειριζόμουν, δηλαδή βιβλιαράκια, συσκευασίες, όλα αυτά ας πούμε τα γούσταρα. Και γι' αυτό το βλέπετε κι εσείς, δηλαδή είναι τόσο χρονών αυτό. Είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι του 1999, παιδιά, πρέπει να είναι αυτό. Μισό λεπτό να το δούμε, να σας πω. Όχι, καμία σχέση. Ναι, είναι πιο παλιό. Του 1997 είναι. Και κοιτάξτε πόσο καλά καλοδιατηρημένο το έχω. Πάμε σε άλλο ένα πακέτο. Duke. Live σε beach. Γενικά ο Δούκας πάντα είχε τρελές ατάκες. Έτσι.
Εδώ βλέπουμε τις αλλαγές, λίγο funky καταστάσεις, κλασικά εδώ πάντα γκομενάκια, η φέστη, κοιτάξτε κάτι γραφικά, το νερομπίστολο εδώ, πολύ γέλιο, νέοι εχθροί ξέρω εγώ. Εντάξει, τα expansion είπαμε ήταν ένα παιχνίδι έτοιμο και το ψηλό πειράζανε. Εδώ το παιχνίδι, θεόβαρο, γιατί έχει πολύ δυνατό, πολύ βαρύ manual ήδη μέσα. Και μετά κλασικά, αχ, τα τσαλάκωσα, τα manuals. Το βάλουμε αυτό επ' ευκαιρίας, από κάτω, ένα ισιός. Duke Caribbean, λοιπόν, Life's a Beach. Πάμε στο επόμενο. Nuclear Winter, Authorized Edition. Πάλι νέα layouts, νέα levels, νέοι εχθροί. Εδώ, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε νέα όπλα. Ναι, δεν είχε όπλα, καινούρια. Και εδώ πάλι στο ίδιο layout. Αυτό όμως το θυμάμαι από τότε δεν είχε manual, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε μόνο αυτό το manual που είναι χοντρούλι λίγο γενικά αυτό. Στο περασμένο κουτί αν θυμάστε είχε και ένα δεύτερο. Αυτά τα θυμάμαι, κάτι που δεν σας είπα στην αρχή του επεισοδίου γιατί το ξέχασα στο intro και το λέω τώρα. Αυτά τα παιχνίδια παιδιά τα αγόραζα κατεβαίνοντας κλασικά πάντα στο κέντρο, δηλαδή στο κέντρο θα κατέβαινα τότε για να πάω software center, game buster κτλ. Ή θα κατέβαινα να πάω στη Στουρνάρη που ήταν ο ναός, η μέκα του PC γενικά, του home computing, του gaming, πείτε το όπως θέλετε. Τα έπαιρνα, πολλά παιχνίδια τα έπαιρνα το Παπασωτηρίου και θυμάμαι και τις τιμές για τα expansion αυτά, θυμάμαι παίζανε περίπου 7-8 χιλιάρικα. Και πολλά παιχνίδια επίσης έπαιρνα και από το πλαίσιο, αλλά και από άλλα μαγαζάκια έτσι λίγο συνοικιακά, ας πούμε, που είχαν στη Στουρνάρη, είχε κάποιες μεγάλες αλυσίδες. Εδώ είναι τώρα ένα άλλο πακέτο πάλι που είχα πάρει, πιο παλιά, με Duke Zone 2, Duke Extreme, και όπως βλέπετε εδώ έχει και δώρο και το μπλουζάκι που φοράω στην αρχή του επεισοδίου, που το είδατε. Εδώ βλέπουμε επίσης ότι χώνει, μας προειδοποιεί ότι θα δούμε βία, σεξ και κακιά γλώσσα. Πολύ είχα χάρη όταν είχα πάρει αυτό το κουτί, γιατί ήταν μια συνέχεια για το αγαπημένο μου το παιχνίδι τότε. Είχε αυτό τα τρία νέα επεισόδια και είχε και καινούργια όπλα. Και επίσης φλέξαρα πάρα πολύ το μπλουζάκι αυτό στο σχολείο του Duke, ας πούμε. Πολύ το γούσταρα. Επίσης στο Λύκειο, από την πρόρωσή μου που είχα με τον Duke Nukem, είχα βγάλει και ένα nickname, λεγόμενα Psycho Duke. Και έτσι ήταν και το στην πενταήμερη και στην τριήμερη, η μπλούζα δηλαδή, έγραφε Psycho Duke. Εδώ λοιπόν ήταν το μπλουζάκι που φοράω τώρα όπως είπαμε, και εδώ μέσα είναι τα υπόλοιπα τα καλούδια, τα οποία ναι ήταν σε αυτό εδώ. Ένας φάκελος. Δεν ήταν τόσο πολύ εντυπωσιακό όπως τα άλλα που είδατε. Ειδικά αυτός ο φάκελος πάντα με είχε παραξενέψει, θυμάμαι. Υπάρχει κλασικά και εδώ manual. Και εδώ το παιχνίδι. 1997. Ο αγαπημένος μου ο Δούκας. Όπως είδατε τον έχω σε 4 διαφορετικά Big Box Edition Games. Τον αγαπάω πάρα πολύ, ήταν, είπαμε, αγαπημένος video game ήρωας τότε. Και πάμε να συνεχίσουμε και με το επόμενο. Το επόμενο, παιδιά, είναι αυτή εδώ η παιχνιδάρα. Για όσους είναι παλιοί gamers, είτε είχαν PC είτε δεν είχαν, ξέρουν ότι το όνομα το Quake είναι ένα πολύ βαρύ όνομα μαζί με το Doom. Βέβαια το Doom υπερίσχυσε σαν franchise και σαν brand, είναι πιο γνωστό. Όταν κάποιος, ας πούμε, και άσχετος θα ακούσει Doom ή Quake, θα πει τουλάχιστον τον Doom ότι ξέρω τι είναι. Εδώ είναι το Quake το 1, μαζί με τα expansions. Είναι το collector set. Θυμάμαι να το έχω πάρει κανά 17 χιλιάρικα αυτό. Το 99 νομίζω το πήρα.
Και τότε βασικά το πήρα λίγο πριν βγει το Quake το 2. Με το Quake το 2 εντάξει έχω μεγάλο έρωτα. Όπως επίσης μετά και το 99 ή το 2000 αν θυμάμαι καλά είχαμε καεί και με το Quake 3 το Arena. Αλλά δεν ήταν τόσο ωραίο σε single play. Βασικά νομίζω δεν ήταν single play, ήταν μόνο multiplayer. Ναι και εντάξει, πολλά LAN parties με Quake 3. Απλά Quake 1 και Quake 2 πολύ εντυπωσιακά single player και πολύ διαφορετικά για την εποχή του. Τρομακτικά games. Πολύ ατμοσφαιρικά, ειδικά το 1 ήταν λέει, πολύ creepy. Το 2 ήταν πολύ πιο διαφορετικό. Επίσης εμένα μου άρεσε και το Quake το 4, αν θυμάμαι καλά. Το είχα παίξει δηλαδή στο PC μεταγενέστερα εκείνο το 2003. Πότε είχε βγει, 2003-2004, νομίζω είχε βγει για σπάσιμο στο Doom το 3, αν θυμάμαι καλά. Και εδώ μέσα τα games. Εδώ. Βασικά, αν θυμάμαι καλά, αυτό πάει εδώ. Ναι. Πόση δύναμη βάζαμε εδώ και πόσες φορές χαλάγαμε τα manuals που βρίσκανε. Το κανονικό παιχνίδι και τα expansions. Εδώ μας έχει φύγει λίγο. Και εδώ κλασικά εγγύηση και readme text, πολύ μεγάλο, πολύ χορταστικό, σε μία γλώσσα παιδιά, έτσι, όχι σε 100 γλώσσες, όλο αυτό είναι μία γλώσσα. Εντολές, console, να μπουν God Mode και ιστορίες, σύγχρονη τάμο και τα σχετικά, τα θυμάστε έτσι. Αυτό το παιχνίδι τότε ήμουν πολύ χαρούμενος αν το είχα πάρει και δυστυχώς το Quake το 2, παρότι είναι και το αγαπημένο μου από αυτά του τύπου τα παιχνίδια εκείνης της εποχής, μαζί με το Duke Nukem δηλαδή, το Quake το 2 παιδιά... Για μένα εντάξει ήταν καταπληκτικό, όπως και το Turok. Και το Turok ήταν καταπληκτικό. Το Turok ήταν και ο λόγος που με ανάγκασε, ενώ είχα αγοράσει το PC μου το 98, μετά από λίγο καιρό να αναγκάσω τους γονείς μου να μου πάρουν 3D Accelerator κάρτα, την Diamond, τη Viper, την 550, για να μπορέσει να τρέξει το Turok. Τι ωραίες εποχές. Τώρα είναι όλα έτοιμα. Τέλος πάντων, Resurrection Pack for Quake. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ένα περίεργο παιχνίδι, κλόνος, το Shadow Warrior, το οποίο είναι και της GT Interactive 3D Realms, που ήταν η ίδια υπεύθυνη του Duke Nukem, και η Eidos μέσα στη μέση, οδηγίες χρήση στα ελληνικά. Περίεργο shooter, έπαιξα μαζί του, γέλασα μαζί του, αλλά για κάποιο λόγο δεν με τράβηξε να ξαναπαίξω. Ενώ όλα τα άλλα τα παιχνίδια, πολλές φορές, τα περισσότερα δηλαδή, τα έχω κάνει και second runs και τρίτα runs, ξέρω εγώ. Για ας πούμε το Half-Life το 1, που ήταν και αυτό που δυστυχώς δεν το έχω σε Big Box. Εννοείται ότι παιδιά, από αυτά τα παιχνίδια που βλέπετε, είχα εκατοντάδες άλλα, όπως όλοι μας, σε κόπιες, έτσι. Και που έχω πάρει δηλαδή αυτά, με θεωρώ πολύ κομπλέ που είχα και αυτά τα games, ξέρω εγώ. Το Half-Life ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι, δυστυχώς δεν το έχω. Και εδώ είναι το Shadow Warrior, μας έχει φύγει το manual εδώ. Το βάλουμε. Εντάξει, ανάμεικτα συναισθήματα γι' αυτό, δεν τρελάθηκα ποτέ, είχε τη διαφορετικότητά του. Ήταν αυτό όμως ένας κλόνος πιο γνωστών shooter παιχνιδιών. Ήταν μια προσπάθεια, απέλπιδη μάλλον, και δεν έγινε και ποτέ πολύ γνωστό. Εγώ βέβαια το είχα πάρει. Και θυμάμαι ότι το είχα πάρει και σε πολύ χαμηλή τιμή, γιατί δεν ήταν παιχνίδι κράχτης και το είχα πάρει αρκετά φτηνά, νομίζω κάτω από 5.000 δραχμές πρέπει να το είχα πάρει. Σαν το Warrior λοιπόν και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο παιχνίδι... λοιπόν, τη Λούλα την είχα πάρει κρυφά από τους γονείς μου, γιατί συνήθως οι γονείς μου βλέπαν τις αγορές μου τότε. Η Λούλα ήταν πολύ χαϊπαρισμένο παιχνίδι. Ήταν αυτό εδώ που βλέπετε.
Ήταν μια τύπισσα η οποία η δουλειά της είναι να να φτιάξετε, ας πούμε, να ελέγξετε έναν οίκο ανοχής και επίσης να έχετε και μια εταιρεία παραγωγής πορνό ταινιών. Ήταν λίγο adventure κατάσταση το παιχνίδι. Ήταν πολύ ιδιαίτερο, τα γραφικά ήταν πολύ εντυπωσιακά. Εντάξει, εννοείται ότι ήταν για άτομα πάνω των 18 ετών, γιατί είχαν περίεργες σκηνές. Και το είχα πάρει κρυφά, το τερμάτισα σε παιχνίδι, είχε την πλάκα του, ήταν όμως ένα παιχνίδι που δεν ξανάπαιξα δεύτερη φορά. Γιατί ίσως το περιμέναμε εμείς τότε οι πιτσιρικάδες λίγο, να μας δείξει λίγο κάποια άλλα πράγματα, που τότε δεν είχαμε πολύ την ευχαίρεια να βλέπουμε όπως βλέπουμε τώρα οι νέοι. Η συσκευασία της, λοιπόν, εδώ το manual, απαιτήσεις συστήματος και εδώ δείχνει παιδί μου τα πάντα. Ωραίο χορταστικό manual. Οπα. Εδώ technical support. Take Two Interactive, εταιρεία παραγωγής. Αλλά εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που είναι γνωστό, δηλαδή όλη εκείνη την εποχή, άμα τους πείτε λούλα, θυμούνται. Παρόλα αυτά όμως, το χαρτζιλίκι έφυγε σε κάτι το οποίο ήταν λίγο πιο promising για εμάς τότε. Και ήταν αυτό εδώ, το λούλα, το Virtual Babe. Το Virtual Babe ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή είναι σαν να είναι η εικονική σου κοπέλα και θέλει να τις κάνεις μασάζ, να την προσέξεις, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, και μετά εννοείται κάνετε τα πάντα. Κοιτάξτε εδώ τώρα σκηνές. Εντάξει, έχει πολύ γέλιο. Και αυτό εννοείται το είχα πάρει μικρός, 16 χρονών το είχα πάρει, ας πούμε. Αυτό είχε λίγο πιο πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, δεν θα πω άλλα. Λούλα Virtual Babe, παιδιά. Πάμε στο επόμενο. Αν και δεν ήμουν ποτέ, όπως ξέρετε, ήδη κάποιοι που με παρακολουθείτε συστηματικά, δεν είμαι μεγάλος φαν. Βασικά δεν είμαι φαν των beat'em up games. Παρ' όλα αυτά, το Street Fighter ήταν για μένα το πολύ αγαπημένο μου arcade game. Γι' αυτό τότε το είχα βρει σε καλή τιμή, θυμάμαι αυτό εδώ. Και το είχα τσιμπήσει. Street Fighter Zero, παιδιά. Ωραία εκδοσούλα. Τα γραφικά ήταν πάρα πολύ καλά. Πολύ όμορφα. Και μου άρεσε που, ας πούμε, μπορούσα να παίξω το Street Fighter χωρίς να χώνω λεφτά σε arcades και να το κάνω αυτό στο PC μου. Γενικά το PC τότε μας είχε κερδίσει έτσι με κάτι τέτοια σκηνικά. Εδώ θυμάμαι είχε ένα πόστερ. Δεν το έχω πια. Και εδώ, ναι, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ είχε το πόστερ και τις οδηγίες. Δεν ξέρω που έχουν πάει τώρα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Εδώ όμως έχει ένα μανιουαλάκι ήδη. Δείχνει κάποια πράγματα. Και όλα αυτά τα πράγματα πλέον, ας πούμε, όσοι παίζετε Injustice, Mortal Kombat 11 κτλ. Τις σκηνές, ας πούμε, τις έχει στο μενού του κάθε παίκτη όταν πατάτε pause, ξέρω εγώ. Ενώ τότε τα γράφανε όλα. Και αν δεν τα γράφανε, αγοράζαμε περιοδικά για να μάθουμε, ας πούμε, τα special moves, τα fatalities κτλ. Γι' αυτό λέω ότι εκείνη η εποχή είχε τη μαγεία της σε πολλά πράγματα που τώρα όλα είναι έτοιμα, παιδιά. Είναι όλα στο πιάτο μας. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι εδώ. Street Fighter Zero 2. Ένα CD-ROM μέσα. Βελτιωμένα κάπως τα γραφικά. Όντως είχαν δηλαδή διαφορά, αξιέπαινη, φαινότανε. Κοιτάξτε εδώ τώρα πετήσεις δίσκου 50 MB. Αλλά μιλάμε τώρα για 1998, για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν έτσι beat'em up. Πάλι εδώ. Τι τα έχω κάνει τα guides αυτά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ο Ακούμα εδώ. Τσάν λέει. Ωραίο παιχνίδι. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι κάνοντας μια πρόχειρη έρευνα πριν τραβήξω τώρα αυτό το επεισόδιο για τις τιμές κάποιων, γιατί δεν έκατσα να τα ψάξω όλα, έψαξα λίγο τα πιο κρά παιχνίδια από αυτά που έχω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ψηλές οι τιμές τους.
Δηλαδή, όπως είναι όλα τα ρετρό ακριβά, τα video games, ξέρω, όλα κονσόλες, που είναι αρκετά μεγάλες οι τιμές τους, έτσι είναι και αυτά. Πάμε στο επόμενο. Acclaim Capcom, συνεργασία, X-Men, Children of the Atom. Εμένα οι X-Men μου αρέσαν πάρα πολύ, γενικά είμαι πολύ κομιξάκιας, έχω πολύ μεγάλη συλλογή με κόμιξ, την έχω σταματήσει βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά από μικρός έχω πάρα πολλά κόμιξ ωσμένα, περίπου 2.500 κομμάτια είναι τα κόμιξ μου. Οπότε και στα video games με εντριγκάριζε πάρα πολύ να αγοράσω τέτοια παιχνίδια. Αυτό το παιχνίδι της Capcom είναι επίσης, πώς να το πούμε, είναι πρόδρομος του Marvel Super Heroes που βγήκε σε PlayStation και Saturn, που ήταν τα αγαπημένα μου beat 'em up αυτό, και επίσης και το Marvel vs. Capcom στο Dreamcast, παιδιά, και ένα και δύο που έχει βγάλει. Απίστευτο παιχνίδι και στο Dreamcast. Εντάξει, γεια σας, κουκουρούκου, ξέρω εγώ. Πολύ δυνατό. Κοιτάξτε εδώ, κλασικά το συντάκι. Με τις ωραίες έτσι, τα slots εδώ να το βάζετε για να γουστάρετε, να βγαίνει ρε παιδί μου έτσι το CD, να μην είναι σκόρπιο μέσα. Και κοιτάξτε τώρα και εδώ, manual. Καταπληκτικό. Πολύ δυνατό. Με τους χαρακτήρες. Sentinels. Επεξηγήσεις, τα πάντα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ας πούμε μου αρέσει και πάρα πολύ και το εξώφυλλό το ας πούμε. Γιατί καμιά φορά έτσι κάθομαι και το βγάζω και το χαζεύω ας το πούμε έτσι. Πολύ εντυπωσιακό, πολύ όμορφο. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε με X-Men, Ravages of Apocalypse, Quake, Total Conversion, της Wizard World κλασικά. Αυτό μπορεί να... Τι γίνεται, αυτό το παιχνίδι είναι ένα shooter, για να το εξηγήσω και όλα στην αυτό που βλέπουμε. Είναι ένα shooter το οποίο ήθελε να έχετε το Quake που σας έδειξα πριν εγκατεστημένο, ώστε αυτό σαν να μπαίνει, πατσάρεται από μόνο του, χρησιμοποιεί τη μηχανή γραφικών του Quake και μετά δείχνει το αποτέλεσμα αυτό. Είναι shooter όπως βλέπετε, δεν είναι beat'em up. Και ναι, το λέει και εδώ. Requires full version of Quake. Ιδάλλως δεν μπορούσε να παίξει το παιχνίδι. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνανε standalone να μπορεί να παίξει. Ποιος ξέρει. Εδώ όμως βλέπετε δηλαδή. Έχουν πάρει τα skins ας πούμε, έχουν φτιάξει το παιχνίδι. Και έχει μέσα και το comic book. Αλλά αν θυμάμαι καλά, το comic book είναι στη συλλογή μου. Θα δούμε και τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να το ανοίξω. Ίσως να μην το έχω βάλει στη συλλογή μου και ίσως να είναι εδώ μέσα. Γιατί συνήθως τα τακτοποιώ έτσι. Λοιπόν, το παιχνίδι. Βαρύ ήδη εδώ. Καλό το manual. Για να δούμε, θα είναι το comic εδώ. Ναι. Εδώ ήτανε. Και μου έχει τσαλακωθεί κιόλας. Πω. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτά τώρα, αυτό έλεγα στην αρχή, ότι αυτές οι εκδόσεις, ρε παιδιά, είχαν μέσα... Κάτσε λίγο να το φτιάξω εδώ, να το ισιώσω. Είχαν μέσα πολύ ωραία πράγματα και δεν μας συνηθίζουν πλέον με αυτά. Εντάξει, μπλουζάκια βλέπετε, κόμιξ, πόστερ, CD μουσικής, δηλαδή το παλεύανε, σεβόντουσαν τον καταναλωτή τα λεφτά που έσκαγε και δίνανε πράγματα. Τώρα όλες οι εταιρείες μας έχουν δεδομένους, μας έχουν πελατάκια. Ξέρουν ότι και, sorry να το πω έτσι, και σκατά να βγάλουν, ξέρουν ότι θα τα αγοράσουμε. Και γι' αυτό πλέον έχουμε φτάσει στη φάση να παίρνεις σε φυσική μορφή ένα παιχνίδι και να μην έχει καν μέσα με τα χίλια ζώρια, να έχει απλά ένα leaflet, μια σελίδα ας πούμε κτλ. Δεν υπάρχουν manuals, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν δώρα και είναι όλα σε digital. Για να μην πω ότι πάμε στο digital ας πούμε. Κάτι προσωπικά εμένα το digital με ξενερώνει, είμαι πολύ κατά εγώ του digital. Αλλά επειδή δεν με έχετε συνηθίσει να μιλάω για πολύ last gen, αυτό είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε αν είναι σε κανένα live stream, όταν το πάρω έτσι μπροστά και το αποφασίσω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και προπαραγγελία σε τεύχη, τότε στην Αμερική που έτρεχε. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το κόμικ, θα δω τώρα αυτό το κάνω. Μα είναι μπορεί να το βγάλω, να το βάλω τίποτα από κάτω από άλλα περιοδικά βαριά για να το ισιώσω. X-Men λοιπόν, Ravage of the
Ravages of Apocalypse. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ιδιαίτερο, μου άρεσε η σουτεριά αυτή. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, μου άρεσαν τόσο πολύ τα παιχνίδια με τους X-Men που αγόρασα και αυτό. Λοιπόν, αυτό τι ήτανε, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Είναι ουσιαστικά μια σουίτα να φτιάξεις τα δικά σου cartoons. Είναι ένα cartoon maker, όπως λέει. Πολύ όμορφη ιδέα. Δηλαδή ξεδίπλωνε το creativity. Εγώ γενικά μικρός σκιτσάριζα πάρα πολύ. Ήμουνα καλό στο ελεύθερο σχέδιο. Εξάλλου έκανα και σχέδιο και σαν μάθημα επιλογή στο σχολείο. Έχω κρατήσει πάρα πολλές ζωγραφιές μου που έχω ζωγραφίσει τον Iron Man, βασικά σκιτσάρι, τον Iron Man, Batman, Punisher. Τα έχω ακόμα κρατημένα από 16-17 χρονών, 15 που ήμουνα. Έπιανε δηλαδή το χέρι μου. Ήταν κάτι που δεν εκμεταλλεύτηκα αυτό στη ζωή μου, να το συνεχίσω, τέλος πάντων. Οπότε αυτό το παιχνίδι το είχα πάρει ξεκάθαρα και μόνο για να μπορώ να πω ότι θα κάνω και εγώ το δικό μου cartoon, το δικό μου comic. Και εδώ βλέπουμε το CD. Και εδώ μέσα βλέπουμε πόσα άλλα καλούδια έχει. Αυτό δεν το είχα χρησιμοποιήσει, ήταν για να μπορείς να βάλεις με ένα πρόγραμμα να μπορείς να βάλεις ήχο, ας πούμε, στα cartoon που φτιάχνεις, registration cards. Εδώ ήταν ένα μεγάλο manual. Εδώ είναι ένα άλλο CD-ROM με πολλά σαμπλάκια, διάφορα μέσα. Αυτό δεν το πολύ θυμάμαι. Ναι, κάτι άσχετο είναι αυτό. Και μετά κι άλλο ένα manual, user's guide. Κοιτάξτε σε πόσο καλή κατάσταση, ας πούμε, τα είχα. Δηλαδή ούτε τα άνοιγα σχεδόν. Δηλαδή πώς τα διάβαζα, ένα θεός ξέρει. Μου άρεσε δηλαδή γενικά να τα κρατάω σε πάρα πολύ κατάσταση. Ιδιαίτερο, ας πούμε, αυτό εδώ. Τώρα εντάξει, δεν υπάρχει, δεν βγαίνουν τέτοια πράγματα. Εκείνη όμως την εποχή, στα 90s, όπως ξαναείπα, η δημιουργικότητα βάραγε κόκκινο. Και γι' αυτό είδαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είτε από κονσόλες, είτε από παιχνίδια, είτε από designing. Γενικά δίνανε πόνο πάρα πολύ. Το βάλουμε εδώ, αυτό, με προσοχή. Συνεχίζω με μια άλλη παιχνιδάρα. Το έχω κάψει αυτό το παιχνίδι. Rogue Spear, Tom Clancy's Rainbow Six, της Red Storm. Απίστευτο παιχνίδι. Ήταν από τα, νομίζω, από τα πρώτα παιχνίδια με τόσο πολύ τακτική, που έβαζες πραγματικά έστιβες στο μυαλό σου για να μπορέσεις να νικήσεις τους τρομοκράτες στο Μουσείο της Τέχνης της Νέας Υόρκης και τα λοιπά, για όσοι το έχετε παίξει. Εντυπωσιακό παιχνίδι, έφτιαχνες, έντυνες τους χαρακτήρες σου με το κατάλληλο gear για κάθε τερέν που θα κάνετε εφόρμηση. Γενικά πολύ όμορφο παιχνίδι, το αγάπαγα αυτό το παιχνίδι. Και εδώ βλέπουμε ένα κάτι άλλο που υπήρχε τότε. Το βάζεις κοντά στο πληκτρολόγιο σου και βλέπεις με τη μία τι και πώς. Κοιτάξτε manual. Βαρύ. Πολύ όμορφο. Manuals, registration cards και εννοείται το παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω περάσει με αυτό πάρα πολλές ώρες τακτικής. Γιατί αυτό είναι και το concept, ας πούμε. Να σώσεις τη δημιουργία σου και εννοείται να σώσεις και τους κρατούμενους κτλ. Πάμε στο επόμενο game, παιδες. Όπως σας είπα, τα shooter μου άρεσαν πάρα πολύ. Ο πόλεμος των άστρων και σε ποιον δεν άρεσε. Οπότε είχα τσιμπήσει για αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν μια shooteριά με πάρα πολλά FMVs κιόλας, full motion videos. Είχε επιρροές από παιχνίδια πιο δυνατά. Εντάξει, ήταν και αυτό τα παιχνίδια που έπαιξα, ας το πούμε, μία φορά. Δεν έκατσα ποτέ να ασχοληθώ περαιτέρω. Και αυτό εδώ είναι βασικά, παίζει να είναι και το μόνο και το μοναδικό κουτί που από όλη μου συλλογή είναι λίγο ταλαιπωρημένο. Εδώ βλέπουμε το game. Διπλό κιόλας. Και από κάτω
το τεράστιο, το θηριώδες το manual. Τι ωραίες εποχές, ρε παιδιά, τι ωραίες εποχές. Χαρακτήρες μέσα, hints, walkthroughs, όλα τα καλά. Star Wars Jedi Knight, Dark Forces 2 και πάμε στο επόμενο. Επεισόδιο 1, η συνέχεια του το πόλεμο των άστρων που ξαναξεκίνησε μετά από πολλές δεκαετίες έτσι, στασιμότητας, ο George Lucas. Αυτό δεν ήταν shooter, ήταν ας το πούμε έτσι τρίτου προσώπου. Αυτό το παιχνίδι με χάλασε. Γιατί θυμάμαι είχα πάει να δω την ταινία στο Village Cinema, στο παλιό στο Mall. Αυτό που υπήρχε απέναντι ας πούμε, στο Μαρούσι. Και με το που είδα την ταινία και πορώθηκα, γιατί ήταν καλή η ταινία έτσι, για την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ καλή η ταινία. Το παιχνίδι με απογοήτευσε, δεν μου άρεσε. Νομίζω ότι έχουν εντύπωση ότι δεν το έχω τερματίσει κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Κλασικά τεράστια manuals. Είχε εντυπωσιακά γραφικά, εντάξει, okay. Ακολουθούσε το story της ταινίας με κάποιες μικρές έτσι παραλλαγές, αλλά δεν με εντυπωσίασε σαν game. Star Wars, η αόρατη απειλή. Και πάμε στο επόμενο κομματάκι. Το επόμενο κομμάτι είναι το Mortal Kombat το 3, το οποίο είναι πολλές εταιρείες συνεργασία. Είναι η Midway που έβγαζε τα Mortal Kombat τότε, η Williams και η GT Interactive. Τα replay ήταν σαν να λέμε τα platinum της εποχής, τα παιχνίδια δηλαδή αυτά, αφού είχαν γίνει ήδη best seller, ξανακυκλοφορούσαν έτσι σε αυτές τις εκδόσεις, οι οποίες ήταν και πιο οικονομικές εννοείται μετά από τόσα χρόνια. Αυτό εδώ, αν θυμάμαι καλά, βγαίνει. Ναι, βγαίνει, απλά εντάξει, okay, το βγάλαμε τώρα έτσι. Και εδώ βλέπουμε το παιχνίδι, το manual. Αυτά, ναι, τα θυμάμαι, ωραία αυτά, ωραίες εικόνες. Διαφημιστικά τι άλλα παιχνίδια βγαίνανε. Α, το Doom 2, Heretic, Doom Scarecrow. Κοιτάξτε εδώ, όχι λάθος, Ultimate Doom, καφρίλες, εγγύηση κι άλλο, registration card. Γενικά υπήρχε πραγματάκι. Και παρότι δεν μου άρεσαν τόσο πολύ λοιπόν τα beat'em ups όπως σας ξαναείπα, είχα βρει σε καλή τιμή αυτό εδώ, το Trilogy, είχε και ελληνικά τότε. Και το είχα χτυπήσει και αυτό από τον κύριο Παπασοδηρίου. Βλέπουμε εδώ Fatalities. Είχε ωραία γραφικά. Μου άρεσε που είχε και τα ελληνικά. Πάμε να σας το δείξω και αυτό το παιχνίδι. Εδώ τα έχω βάλει λίγο αλαντάλλον. Λοιπόν, ελληνικές οδηγίες όπως είπαμε. Πάλι οι χαρακτήρες εδώ, πιο μικρή βέβαια, αλλά με ελληνικά παρακαλώ. Έτσι. CD Media. Η CD Media είναι και αντιπρόσωπος της Nintendo πλέον. Και εδώ είναι και ένα έτσι άλλο διαφημιστικό της εποχής. Πουλιάδες. Από Πουλιάδη είχα πάρει τον πρώτο μου κομπιούτερ, τον Πλάτο, για όσους θυμούνται. Και εδώ κάποια έτσι διαφημιστικά, ας πούμε, παιχνιδιών και προγραμμάτων της εποχής. Τα βάζουμε και αυτά μέσα. Και αφού είχα πάρει όλα τα άλλα τα δύο τα Mortal Kombat που είδατε, πήρα λοιπόν και το 4 τότε. Θυμάμαι ότι έλεγε αυτό 3D Accelerator Card Supported by Donnie Quiet. Εγώ βέβαια είχα πάρει ήδη Accelerator Card.
Σίγουρα τα γραφικά ήταν πιο εντυπωσιακά, πιο 3D, παρότι ήταν δυσδιάστατο το παιχνίδι, ήταν πιο ωραία, πιο όμορφα από το, από το Trilogy και από το 3 εννοείται. Στο Mega Drive τότε εγώ είχα βέβαια και το Ultimate Mortal Kombat 3. Και μέσα εδώ κλασικά το παιχνιδάκι Midway GT Interactive και ένα πάρα πολύ μεγάλο και βαρύ manual, ας πούμε, πάλι εδώ με τους χαρακτήρες σε διαφορετικές γλώσσες βέβαια, αυτό γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο. Οπ, και καρτούλα registration. Mortal Kombat 4 μου άρεσε αυτό σαν παιχνίδι περισσότερο λοιπόν από τα άλλα, και μετά εκεί σταμάτησα τα Mortal Kombat. Δηλαδή δεν θα σας πω ψέματα ότι μετά από αυτό το επόμενο Mortal Kombat ήταν ένα που έπαιξα στο 2, στο PlayStation 2 δηλαδή, δεν θυμάμαι καν πως το λέγανε αυτό το Mortal Kombat, και μετά παιδιά πήγα στο Mortal Kombat το XL, έτσι, της τρέχουσας γενιάς. Πρώτο τελευταίο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το StarCraft 2, είχε βγει σε, με τις κανονικές εκδόσεις, βγήκαν και οι Collector's Edition, έχουν βγει τρεις, το πρώτο chapter που είναι με τους Terran, το δεύτερο που είναι με τους Zerg και το τρίτο με τους πρώτους, για όσους γνωρίζουν από StarCraft. Εγώ λοιπόν συλλεκτική είχα πάρει την Heart of the Swarm, αυτή είναι εδώ λοιπόν που βλέπετε, πολύ βαρύ, είναι αρκετά βαρύ, την θυμάμαι έπαιζε στο 120, αν θυμάμαι καλά την είχα πάρει. Πέρα από κάτι digital καλούδια που είχε in-game για το παιχνίδι, εδώ είναι το game DVD. Εδώ έχει το soundtrack. Με την Kerrigan εδώ, την Queen of the Blades που τη λέγανε. Έχει και κάτι άλλο ψιψιψόνια, νομίζω, ή όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι, αυτό ήταν το case. Και εδώ το τελευταίο είναι αυτό το επικό βιβλίο. Πραγματικά είναι επικό, είναι και λίγο ανάγλυφο, είναι γυαλιστερό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ακριβώς το ίδιο concept είναι και άλλες δύο συλλεκτικές, του πρώτου και του τρίτου κεφαλαίου, που δεν έχω και κάποια στιγμή θέλω να τα πάρω, να κλείσω αυτή την τριλογία. Και πολύ θα ψήνα να την κάνω για ένα επεισόδιο που λέει ο λόγος. Εντάξει, τρελό artwork εδώ. Βλέπετε δεν το έχω ξεφυλίσει πολύ γιατί δεν θέλω να το ταλαιπωρήσω. Τώρα όσοι δεν έχετε παίξει StarCraft, δεν σας λέω να παίξετε αν δεν έχετε και PC. Αλλά όσοι έχετε PC, είναι παιχνίδι δεκαετίας που το σηκώνουν εννοείται όλα τα PC πλέον. Πολύ εντυπωσιακό, πολύ καθηλωτικό campaign, πάρα πολύ όμορφο, πολλές επιλογές, achievement system, πολύ δυνατό multiplayer. Θυμάμαι στο multiplayer όταν είχε βγει το παιχνίδι έπαιζα πολύ καλά, είχα φτάσει μέχρι και gold rank, πιο πάνω ήταν δηλαδή μόνο η diamond. Το StarCraft λοιπόν δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις, ένας θρύλος παιχνιδιών, Heart of the Swarm. Και πάμε και στην τελευταία μου έτσι συλλεκτική έκδοση, ας το πούμε, το τελευταίο μου Big Box Edition. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι το τελευταίο μου Big Box που θέλω να σας δείξω. Υπάρχει άλλο ένα, αυτό δεν το πιάνω, θα δείτε μετά. Diablo Battle Chest. Τι είχε μέσα αυτό? Είχε το Diablo το 1 και το expansion του Diablo του 1, το Diablo του 2, το expansion του Diablo του 2, το Lord of Destruction, και ένα τεράστιο game guide. Το είχα πάρει και αυτό εννοείται από τη Στουρνάρη, το είχα πάρει το 2001 αν θυμάμαι καλά, προς κοντά Χριστούγεννα. Diablo 2 εννοείται ότι είχα ήδη παίξει, αλλά το είχα σε κόπια από το 2000 αν θυμάμαι καλά, από την περασμένη χρονιά που είχε βγει δηλαδή το κανονικό παιχνίδι, το Diablo το 2, και αργότερα λοιπόν το πήρα και με δικά μου λεφτά, ας πούμε, είχα την πρώτη μου δουλειά και εξηγήθηκα ας πούμε έτσι και πήρα αυτό το παιχνίδι από Στουρνάρη λοιπόν πάλι. Ας σας το δείξω και λίγο μέσα.
Λοιπόν, το original, το Diablo. Diablo 2. Μου έχουν φύγει τα CD. Κοιτάξτε πόσα CD είχε, παιδιά, τότε μέσα, έτσι. 3 CD, το κανονικό game. Βάλουμε αυτό από κάτω. Το expansion. Το manual, συγγνώμη, του expansion. Τι μπορεί να περιμένει κανείς, αν δω ένα game. Το manual του κανονικού παιχνιδιού, που ήταν ήδη αρκετά μεγάλο. Έτσι, κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Έχει γίνει δουλίτσα εδώ και είναι όλο στα αγγλικά. Οπότε είναι μια γλώσσα και είναι πολύ μεγάλο. Και εδώ ήταν αυτό το απίστευτο guide. Αυτή η εταιρεία, γενικά η Brady Games, όσοι γνωρίζετε, βγάζει πάρα πολύ καλά game guides. Έχω για το Skyrim, για το Fallout του 3 και για κάποια άλλα παιχνίδια. Πολύ δυνατά. Βέβαια, το μόνο κακό με αυτές τις εκδόσεις είναι ότι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο patch. Δηλαδή το patch με το οποίο είχε κυκλοφορήσει αυτό το guide. Βέβαια, το main story και όλα αυτά, τα guides και τα secrets ισχύουν. Απλά μετά υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα gems, ας πούμε, στα stats, στα tech trees. Στα patch, όπως γνωρίζουμε, τα αλλάζανε, οπότε δεν ισχύουν μετά αυτά εδώ. Δεν έπαβε όμως να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βοήθημα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, και ήταν καταπληκτικό. Οπότε αυτό το battle chest το είχα χαρεί πάρα πολύ. Από ό,τι ξέρω, η τιμή του δεν είναι ευθύνη να το βρει τώρα κάποιος σε καλή κατάσταση. Είναι κάτι που το έχω, λοιπόν, από και αυτό από τότε και είναι ένα κομματάκι ωραίο της συλλογής μου. Υπάρχει και αυτό εδώ, αλλά δεν το θεωρώ τώρα big box. Αυτό ήταν ένα starter pack του WoW πριν 3-4 χρόνια είχε βγει, νομίζω, που απλά είναι για να ξεκινήσει κάποιος το παιχνίδι και είχε μέσα... έχει κάτι ψιψιψόνια. Νομίζω έχει ένα guide, για να δούμε. Δεν ούτε καν θυμάμαι τι είχε. Αυτό μου το είχε πάρει δώρο η κουνιάδα μου, αλλά επειδή εγώ είχα ήδη υπάρχον παίχτη και account στο WoW, πρακτικά δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Ναι, λοιπόν, έχει όλα τα expansion, όπως βλέπετε. Έχει το πρώτο, έχει αυτό, έχει μέχρι το Cataclysm, έχει μέχρι και το Mists of Pandaria. Εδώ είχε και κάποιον κωδικό για να παίξεις, εδώ είχε το Hearthstone, έτσι, και ένα κωδικό, είναι όλοι χρησιμοποιημένοι κωδικοί. Sorry για το kick, εδώ... Quick Start Guide και πάλι, λοιπόν, Brad Games, που γενικά συνεργάζεται με την Blizzard, και είχε και ένα αυτό εδώ, το Beginner's Guide, το οποίο είναι πολύ καλό για κάποιον. Εξηγεί τα races, εξηγεί τα talent trees, εξηγεί πάρα πολλά. Με το WoW γενικά, WoW έπαιζα πάρα πολλά χρόνια και το WoW ήταν ένας λόγος που έμεινα πίσω γενικά για πάρα πολλά χρόνια στις κονσόλες και στο collecting παιχνιδιών κονσόλας. Σκεφτείτε ότι έπαιζα online WoW από το 2005 μέχρι το 2012. Έπαιζα πρακτικά ένα παιχνίδι και πέρα ότι δοκίμαζα και κάποια άλλα sync player σε PC. Σε κονσόλες δηλαδή έπαιρνα μεν. Δηλαδή είχα και το 360, έτσι, και το Wii είχα πάρει, εκεί δηλαδή μετά, το 2000, μετά το 2005, αλλά παρόλα αυτά ήμουν πολύ αφοσιωμένος σε αυτό το παιχνίδι, μου τράβαγε πάρα πολύ χρόνο στο online, έχω χιλιάδες ώρες gaming στο World of Warcraft με πάρα πολλούς χαρακτήρες. Συνήθως, για όσους τώρα θα μπορεί να διερωτούνται, έπαιζα περισσότερο PvP, πραγματικά διασκέδαζα το PvP από τα PvE και τα Raids και ο main μου χαρακτήρας ήταν ο Rogue. Έχω ζήσει εποχές Rogue, άρα Thibassin, που ο Rogue ήταν ο διαμφισβήτως κυρίαρχος του Battleground, τους φέριζε. Εντάξει, για WoW μπορώ να μιλάω πάρα πολύ, έχω κάτι ειδικά special editions με κάρτες, με deck cards κτλ, πολύ ακριβά, πολύ δυνατά κομμάτια, δεν είναι επί του παρόντος, αλλά γενικά με αυτά έχω καεί κάποτε, ευτυχώς τα σταμάτησα
Και όταν σταμάτησα, αφοσιώθηκα πλέον πάλι στο console gaming τα τελευταία 7-8 χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα για τέλος να σας δείξω και κάποια άλλα παιχνίδια που είχα έτσι από είτε από περιοδικά είτε κανονικά DVD cases αγορασμένα που τα έχω και αυτά στη βιβλιοθήκη μου και να σας τα δείχνω σαν bonus. Motor Racer 2. Το 3 είναι η αλήθεια ότι είχα κάψει εγώ στο PlayStation 1. Εδώ τότε ήταν με τη Yamaha συνεργασία και μπορούσε να οδηγείς και το RO1 και το RO7 και το RO6. Στο Motor Racer 3 δεν υπήρχαν και τα WR. Στο Motor Racer 3 δεν υπήρχαν brands. Ήταν τα μηχανάκια και καλά unbranded. Panzer Elite Action. Περίεργο case. Αυτό είναι αγορασμένο. Τα Panzer Elite ήταν, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα tanks, ήταν κάποια παιχνίδια που είχαν βγει και στο Xbox το 1. Εγώ εκεί τα είχα παίξει πρώτη φορά. Και έχει βγάλει έτσι δύο games με tanks στο θέατρο πολέμου του Δεύτερου Παγκοσμίου, σε Αφρική, σε Σοβιετική Ένωση, σε όλα τα θέρετρα έχουν παίξει. Πολύ ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε. Εντάξει, μια οικονομική έκδοση. Μισό λεπτό να τα φέρω τα άλλα λίγο πιο κοντά μου εδώ, να τα δούμε ανακατηγορίες και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε έτσι όπως θέλω. Λοιπόν, σας δείξω λίγο τα WoW με τη σειρά. Η Blizzard, εντάξει, οι απλές εκδόσεις ήταν πάντα έτσι λίγο εντυπωσιακές. Enter the World of Warcraft. Τι σε περιμένει. Το πρώτο παιχνίδι. Το Burning Crusade. Και αυτό έτσι το ίδιο μοτίβο. Το Dark Portal. Ωραίες εποχές. Πολύ, πολύ περιπέτεια ρε παιδί μου. Πολύ δράση με αυτό το παιχνίδι, αλλά πολύ time consuming. Lich King ίσως να είναι και το αγαπημένο μου expansion που είχαμε ζήσει ας πούμε στο World of Warcraft. Ο Άρθας, φοβερή δραματική φιγούρα. Υπήρχαν έτσι και κάτι ωραία σκηνικά τότε, μπορούσε να πετάξεις μετά σε όλον τον κόσμο. Πολύ ωραίος ο Lich King. Το Cataclysm που έφερε πάρα πολλές αλλαγές στο game τότε. Αλλάξανε τα maps, σαν να έγινε δηλαδή πραγματικός κατακλυσμός. Βγήκανε και τα Worgen σαν νέο είδος. Και οι μικροί, πώς τα λέγανε αυτά τα Trolls, Goblins, πώς τα λέγανε, μόνο τα έχω ξεχάσει αυτά, τέλος πάντων. Και γενικά ένα παιχνίδι που, εντάξει, είχε πολλές διαφορές. Και μετά απλά το Pandaria το είχαν κάνει δώρο, το Mist of Pandaria, οπότε δεν το είχα αγοράσει γιατί είχα παρατήσει το παιχνίδι και μετά ξαναγύρισα στο παιχνίδι, είναι η αλήθεια, με το Legion. Το Legion ήταν πολύ διαφορετικό όταν ξαναγύρισα στο παιχνίδι, δηλαδή το 2017 για λίγο, για κανένα εξάμηνο, είδα ένα πολύ διαφορετικό game. Με χάλασε, είχαν αλλάξει όλα. Το story, δεν υπήρχαν οι χαρακτήρες, PvP, PvE, πάρα πολύ διαφορετικό. Οπότε με χάλασε, να σας πω την αλήθεια. Και εκεί δεν ξανά παίξα ποτέ πια WoW. Εδώ αυτό το παιχνίδι το πήρα day one. Το Games Explorer το πήρα, αυτό στην πανόρ μου. Φύγαμε το ποδήλατο, έτσι ήθελα να κάνω και γυμναστική με τον ξάδερφό μου και με τον κολλητό μου. Και φύγαμε με τα ποδήλατα και τρεις. Από Άνω Πατήσια και πήγαμε Πανόρμου από Γαλατσίου, περιφερειακό Γαλατσίου, κατεβήκαμε Πανόρμου, Games Explorer και πήραμε τον Diablo και πραγματικά πάθαμε σοκ με το game. Day one, ανοίξαν οι servers 12 η ώρα και το παιχνίδι στην αρχή για όσους θυμούνται ήταν πανδύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. Τι να πεις για αυτό το παιχνίδι. Το έχω κάψει πάντως, πολλά achievements εδώ, είχα πολύ μεγάλο score σε achievements, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στο Diablo 3 και μετά από 2 χρόνια μας έβγαλε το Reaper of Souls.
με τον Crusader, το νέο χαρακτήρα. Εντάξει, εντυπωσιακά τα outlays πάντα της Blizzard. Δεν ξανά έπαιξα μετά, να σας πω την αλήθεια, έχω μείνει εκεί. Επειδή όμως πάντα έλεγα ότι είμαι παιδί της Blizzard με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, best seller, Warcraft 3. Expansion set, Frozen Throne, που μάθαμε τον Άρθος τότε. Και είχα πάρει και σε πολύ κανονική τιμή και το κανονικό το Starcraft, και το οποίο έχει μέσα και το, και το expansion set, το Brood War. Α, να το, αυτό έλειπε από το άλλο το special που σας έδειξα πριν. Αυτό είναι το behind the scenes. Είναι και αυτό δηλαδή μέσα στη συλλεκτική. Κανονική έκδοση του Starcraft 2, το πρώτο chapter, το Wings of Liberty. Βλέπετε όλα αυτά, ας πούμε, τα φτιάχνανε με το ίδιο στυλ. Χαμός με αυτά τα games. Πολύ εντυπωσιακά. Και μετά, θεϊκά αγαπημένο παιχνίδι. Εντάξει, Fallout 3, GOTY, η Game of the Year Edition. Το είχα λιώσει. Όλα τα expansions τα έχω λιώσει. Έχω σχεδόν, μου λείπει ένα achievement. Από, όλα, από όλο το game, από όλα τα expansions, μου λείπει μόνο ένα achievement, το οποίο το έχασα. Ήταν skippable. Όχι, λάθος, ήταν missable. Δεν μπορούσες δηλαδή να κάνεις replay και να το ξαναπάρεις. Και δεν ξανάκατσα να παίξω όλο το expansion από την αρχή. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, έχω, πώς να το πω, 49 στα 50 achievements. Δυνατό για Fallout 3 αυτό το score. Αλλά το αγαπώ πάρα πολύ το Fallout. Μια συλλογή που την είχα πάρει πριν πάρα πολλά χρόνια από την Αγγλία. Όλα μέσα. Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics. Όλα δηλαδή σε ένα, εντάξει, low budget DVD case. Icewind Dale. Με το 1, το 2 και το Heart of Winter, το expansion. Παιχνιδάρες. Παιχνιδάρες, παιδιά, όχι, όχι αστεία. Έτσι, απίστευτο παιχνίδι. Icewind Dale, Baldur's Gate και όλα αυτά, είχα τρελαθεί τότε. Αυτό το είχα πάρει spin-off από το Computer Games το περιοδικό. Ήταν δώρο τότε, το είχα τσιμπήσει. Αυτό το είχα πάρει από την Αγγλία όταν έμενα στο Λονδίνο. 5 λίρες το Prey για PC. Ένα Ινδιάνο, εσωτεριά ξέρω εγώ, η τρελή. Εδώ ένα παιχνίδι που είχε μέσα το PC Master, πολύ παλιά παιδιά τώρα, Windows 98, το King's Quest 8, το οποίο το έχω τερματίσει και φυσικά είναι και παιχνιδάρα, τρελή παιχνιδάρα της Sierra Studios, το είχα χαρεί πάρα πολύ αυτό το game, ιδιαίτερο game, αλλά εντάξει, ήταν για την εποχή του δηλαδή, πολύ μπροστά, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Ένα άλλο παιχνιδάκι που έχω λιώσει τότε και αυτό δώρο από το Computer Games είναι το Sudden Strike, strategy Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πάρα πολύ ρεαλισμό, πολύ όμορφα γραφικά. Όσοι το ξέρετε τώρα, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Εδώ το έχω unused, Battlefield 2142, δεν το έχω ανοίξει ποτέ, δεν νομίζω να το ανοίξω. Ωραίο shooter. Όλα τα άλλα, τα Battlefield, το 2, το Special Forces, το Euro Force, το Armored Fury, όλα σε ένα. Πρώτο τελευταίο, ένα παιχνίδι που και αυτό το πήρα από το Computer Games τότε. Εγώ, ας πούμε, γενικά είμαι λάτρης του υγρού στοιχείου και πάρα πολύ τα υποβρύχια. 20.000 λέψεις από τη θάλασσα, αγαπημένο μου, από όλα τα βιβλία του Ιουλίου Βέρν. Και αυτό εδώ το παιχνίδι, όσοι δεν το έχετε παίξει, θα σας συμβούλευα να το παίξετε, παιδιά. Όσοι γουστάρετε ειδικότερα και ναυτίλιο και τα λοιπά και adventure games, θα σας πω μόνο πολύ απλά το story ποιο είναι, ότι ξαφνικά ένας τύπος ανακαλύπτει σε έναν όρμο μέσα κάτω βυθισμένο, κατά τύχη, το ναυτίλιο, ο οποίος είναι λειτουργικός. Δεν βυθίστηκε ποτέ, όπως στην ταινία που βυθίστηκε από το Maelstrom, από την καταιγίδα, μαζί με τον Captain Nemo, αλλά δείχνει ότι
Μπόρεσε και κλείτωσε ο Κάπτεν Νέμο και συνέχισε τις περιπέτειές του στην Ιφίλιο και κάποια στιγμή λοιπόν κάπου άραξε. Βέβαια στο παιχνίδι δεν βλέπεις τον Κάπτεν Νέμο, που σημαίνει ότι μάλλον πέθανε, αλλά ο ναυτίλος έχει μείνει σε ένα self-preservation system, δηλαδή λειτουργεί, δεν έχει σβήσει, δεν έχει βυθιστεί και εσύ εξερευνείς τον ναυτίλο και τα μυστικά του. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Τι να πω, έχει μέχρι και το γιγάντιο καλαμάρι, έχει μέσα έτσι κάτι ρομπότ που ήταν φρουρή, ας το πούμε, έχουν βάλει και εξτρά φαντασία, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αν του δώσετε μια ευκαιρία δεν θα σας δυσαρεστήσει. Παλιό παιχνίδι, ναι, μαζί σας, αλλά καταπληκτικό story, καταπληκτικό. Και... Επίσης, αυτό εδώ δεν γίνεται να μην το δείξω. Αυτό το είχα πάρει λίγο καθυστερημένα. Το πήρα το 2006, νομίζω 2007, δεν θυμάμαι. Νομίζω το 2006 μάλλον το πήρα. Ήταν μια έτσι συλλεκτική έκδοση που είχε μέσα όλα τα πρώτα παιχνίδια. Command & Conquer 1, Red Alert και το Generals. Με το Generals δηλαδή είχαμε ρίξει πολύ δουλίτσα. Πάρα πολύ online και εδώ χορταστικό manual, τα παιχνίδια, bonus DVD με σκηνές από τους ηθοποιούς γενικά, γιατί πληρώνανε πάρα πολύ τους ηθοποιούς τότε, βγάζανε πολύ μεγάλα βιντεάκια in-game και επίσης είναι και αυτό εδώ, το Deus Ex, δύο μάτια στα γαλλικά, όχι Deus Ex που λένε πολλοί, είναι γαλλικά, λέγεται Deus Ex, έχει και liaison. Έκανα και γαλλικά κάποτε, ναι. The Future War on Terror. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του πρώτου παιχνιδιού, που το πρώτο παιχνίδι ήταν συγκλό, που λέει και η κυρία Καγιά. Συγκλονιστικό, μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο. Ήταν απίστευτο παιχνίδι. Και αυτή εδώ ήταν η συνέχεια του μετά από 3 ή 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Disc 2. Και εδώ είχε και ένα demo του Hitman... contracts που θα βγαίνει το 2004. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Και εδώ είναι και το τελευταίο μου παιχνίδι για σήμερα. Μεγάλο το βίντεο, αλλά ελπίζω να είδατε ενδιαφέροντα πράγματα. Το μοναδικό μου steelbook PC game, Command & Conquer Red Alert 2, το Premier Edition. Το βγάλουμε το Protective Sleeve. Τα γραφικά ήταν πολύ μεγάλη αναβάθμιση από το 2. Πολύ όμορφο steelbook. Σφυροδρέπανε εδώ. Και μέσα μεγάλο manual. Και bonus disc. Όσοι δεν έχετε παίξει Red Alert, το 3 δεν θα ξενήσει τόσο. Είναι πολύ όμορφο. Βέβαια, άμα δεν ξέρετε τα story από το 1 και το 2 είναι κάπως διαφορετικό, αλλά okay, είναι πολύ όμορφο και αυτό το 3. Λοιπόν, μάγκες, αυτά ήταν τα παιχνίδια, τα 20 big boards PC games μου και μετά έτσι κάποια που είχα σε γνήσια φυσική μορφή. Εννοείται, όπως σας είπα, έχω ακόμα όλες μου τις κόπιες από 1998 μέχρι όποτε αντέγραφα μόνος μου παιχνίδια και κατέβαζα. Έχω δηλαδή πάρα πολλά παιχνίδια και εκεί. Αυτά όμως ήταν, ας το πούμε έτσι, τα γνήσια. Παιχνίδια που όλα τα αγόρασα με πολλή οικονομία, με δύσκολη οικονομία, μην αγοράζοντας άλλα πράγματα, πιτσιρικάς, γιατί δεν είχα δικά μου δουλειά. Και είχα καταφέρει λοιπόν από μικρούλης να έχω μια έτσι όμορφη συλλογή. Ενώ άλλοι, ας πούμε, είχαν μόνο κόπιες, δεν αγοράζανε ποτέ κάτι σε physical. Εγώ παρόλα αυτά, όσο μπορούσα τότε, το υποστήριξα και αυτή, ας πούμε, ήταν η συλλογή μου. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που σας έδειξα. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω τις αντίστοιχες αναμνήσεις σας, περιμένω το like σας, εννοείται. Αν με βλέπετε πρώτη φορά, ρίξτε ένα subscribe, βοηθάει να μεγαλώσει και άλλο το κανάλι για να βγάζουμε έτσι ωραία επεισόδια, να τα γουστάρετε κι εσείς και εγώ παρέα, που έχουμε φτιάξει ένα όμορφο community, ένα όμορφο παρεάκι. Νίκος Console Hunter, αυτό ήταν το επεισόδιο, τα λέμε σύντομα με το επόμενο και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να γουστάρετε τα ρετρό σας και να συλλέγετε. Καλή συνέχεια, φίλοι.